παιδί μου. Δεν είχαμε συστηματικά καρναβάλια. Γίνονταν τα καρναβάλια μεμονωμένα. Ό,τι ήθελε ο καθένας φορούσε, ό,τι έβρισκε φορούσε. Θυμούμε μια... Εδώ, το μπαρμπα... πιπέρκα του παππού είχε ένα γουμάρ πολύ ζωηρό. Του κρεμούσε και χάντρες, φόρτωνε πρωί-πρωί τις καρέκλες στο γουμαρόκαρο, τα τραπεζάκια, έβαζε σε ένα κασόνι ποτήρια, πράγματα και τα έφερνε στην πλατεία για να πιάσει καλή θέση. Να πιάσει καλή θέση στην πλατεία για να πάει ο κόσμος το πρωί. Επίσης και ο Καραμανιόλας ο Μπαρμπακώστας και αυτός είχε λατέρνα. Και έρχονταν και έβαζε τη λατέρνα, κουβαλούσαν και αυτοί τα καρέκλες, άλλους με τα χέρια, άλλους με τα καρότσα, φέφερναν τραπέζια, καρέκλες, τα βάζαν στην πλατεία και αρχινούσαν. Επίσης για μιζέδες είχαν χαλβά, τουρσί, πιπυριές καυτηρές, καρπουλάχαν με πιπέρι κόκκινο από πάνω. Αυτά ήταν και κρασί μπόλικο. Έπινε ο κόσμος εκεί. Τότε οι λαγάνες δεν είχαν βγει ακόμη, αλλά είχαν ωραία ψωμάκια, φρατζόλες. Έκουβαν εκεί, πήγαινε ο κόσμος που αρχινούσε το γλέντ. Χόρευαν. Άλλες παρέες πήγαιναν μεμονωμένα μέσα στην πλατεία, έστρωναν, κάθονταν, έτρωγαν, γλεντούσαν με τα γραμμόφωνα, έβαζαν. Επίσης έρχονταν πολλοί κόσμος από γύρω. Ο Λιβερός σχεδόν όλος έρχονταν στην Ευξενοπολή. Από το Κρόκιο με τα Κάρα, από τον Πλάτανο, γιατί δεν υπήρχε άλλο, δεν γινόταν άλλο καρναβάλι πουθενά. Μόνο στην Ευξενοπολή γύρω-γύρω ερχόντουσαν. Έτρωγαν, έπιναν, άλλοι μεθούσαν, πήγαιναν εκεί σε ένα μαγαζί, έπιναν τουρσοζούμ για να συνέρθουν, ζουμί από τουρσί καρπουλάχανο. Έπειτα στο τέλος το βραδάκι μόλις έπαιρνε και Βασίλη Βίλιος, πήγαινε στον Μπαρμπαμινά το μαγαζί. Εκείνος είχε φωνόγραφο με χουνί γραμμόφωνο. Και αρχινούσαν εκεί, φώτα είχε μια σιτηλή και ένα λούξ. Δεν υπήρχε το φως, ήρθε το 58 στην Ευξενούπολη, επί προεδρία Κώστα Λιπάκη. Αυτός είχε φέρει τότε το φως, είχε δηλαδή ενεργήσει και ήρθε το φως στην Ευξενούπολη. Εκεί στον Μπαρμπαμινά χόρευαν μέχρι το βράδυ. Οι μέρες αυτές μας φέρνουν πολλά χρόνια πίσω. Διότι εμείς τότε την Καθαρά Δευτέρα τη ζούσαμε, την περιμέναμε. Και μας έχει μείνει μια καλή ανάμνηση. Ήταν, επειδή τότε δεν υπήρχαν και κέντρα, περιμέναμε αυτές τις μέρες να φύγει η Καθαρά Δευτέρα και να γλεντήσουμε όλοι μας οικογενειακά. Περάσαμε πολύ καλά. Και γι' αυτό και σήμερα συνεχίζουμε να προσπαθούμε να αυτή η επιτυχία και συγχαίρουμε τα παιδιά τα οποία έχουν ανακοινήσει αυτό το έθιμο το οποίο το φέρουν οι πατριάρχες μας απ' έξω. Φέρω επίσης και θυμάμαι πολλά πράγματα τα οποία ζήσαμε, αυτό το οποίο γινόταν στην πλατεία του χωριού που ερχόταν τα όργανα. Και εκεί γίνονταν ο χορός ο μεγάλος, όχι μία χορουδία, μία παρέα μόνο, μία κουμπανία, πολλές κουμπανίες. Οι δέκατες μοντάρχες από το χωριό πήραν τις καρέκλες εκεί, τραπέζα και γίνονταν και χορός, πολύ χορός. Σημειωτέων ότι μία χρονιά θυμάμαι ότι ενώ πήρε βροχή και έβριχε, για λίγη ώρα πήγαμε στην εκκλησία για να μην βραχούμε και όταν σταμάτησε, γυρίσαμε πάλι και χορεύαμε μέσα στη βροχή. Υπήρχε τόσο ενθουσιασμό, τόσο κέφι, που δεν μας είχε σταματήσει ούτε η βροχή. Λοιπόν, θέλω να θυμάμαι πάντα τα ωραία χρόνια αυτά που πέρασαν. Και εύχομαι και στους νέους να συνεχίσουν να διατηρήσουν αυτή την παράδοση. Διότι η παράδοση είναι η ρίζη της ζωής μας. Ευχαριστώ πολύ.